σε όλα. Αγαπημένοι και αγαπημένοι, είναι το πρώτο live video του Τζάμπερ και έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Τατσόλια από το πολύ αγαπημένο Chase Design για να μας βοηθήσει. Να μας δείξει βασικά πώς να φτιάξουμε ένα ματάκι. Ως η κατεξοχήν δημιουργός που κυνηγάει τον ήλιο, καθότι Μάρτη στην αρχή του μήνα και της άνοιξης. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον πίσω από τις κάμερες. Chase Design λοιπόν, για να μας κάψει ο ήλιος. Παίρνουμε ένα κορδόνι, του βάζουμε πετρούλα, κάνουμε κόμπο και αρχίζουμε να στρίβουμε. Με άσπρη και κόκκινη κλωστή όπως προτάζει το έθιμο. Στρίβουμε και σφίγγουμε. Μπορούμε να το κάνουμε να είναι και χωρίς αυτό, έτσι. Πιο αυτό. Ρωτάω, απλά και χωρίς τον μπλε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και πιο απλό. Ναι, απλά... εντάξει, πιο απλό, αλλά να δείξουμε κάτι πιο εξειδικευμένο. Εντάξει, το λέω ρε παιδί μου για όσους δεν έχουν τα δικά σου skills. Είδες, ε. Δοκτώρα. Το μυστικό για να μην σας ξελύνεται η κλωστή είναι κάθε 3-4 στροφές που κάνετε στις δύο τις κλωστές να το σφίγγετε. Προς τα πάνω. Να το σφίγγουμε. Προς τα πάνω. Ούτως ώστε να μην λύνεται. Και μετά πολύ γερό κόμπο στο τέλος. Πρέπει πάντα να έχετε κάπου στέρεα, ιδανικά με ένα γάντζο, να κρατάτε ή αλλιώς θα βάλετε μια φίλη σας να στο κρατάει. Νομίζω ότι ο να κάνετε και παρέα. Να κάνετε και παρέα τα μαρτάκια σας. Η Κατερίνα είναι λίγο κρυωμένη, γι' αυτό ακούγεται πολύ σεξι σήμερα. Να το πούμε αυτό. Να τα λέμε και αυτά. Επίσης να πούμε ότι δεν είναι μόνο. Δεν το φοράνε μόνο οι γυναίκες το Μάρτι. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει το φοράνε άντρες. Είναι για σεξ, είναι για παιδιά, είναι για γυναίκες, είναι για αγόρια μικρά και μεγάλα. Και είναι και πολύ διακριτικό, δηλαδή είναι ένα βραχιολάκι που μπορεί. Εντάξει, το έθιμο προστάζει να το βγάλουμε έτσι, βέβαια. Στο δεντή ώρα. Να το βγάλουμε στις 8. Το βγάζουμε είτε όταν καίμε το αρνί και το πετάμε στη φωτιά. Μπράβο. Ναι. Είτε, αυτό που προτιμώ εγώ, όταν έρχονται τα χελιδόνια της άνοιξης να χτίσουν τη φωλιά τους, το αφήνουμε σε ένα κλαράκι. Ή στα κεραμίδια. Ή στα κεραμίδια και τα χελιδόνια το παίρνουν και το χρησιμοποιούν για να χτίσουν τη φωλιά τους. Απλά είναι, εγώ θυμάμαι πέρσι, το είχα φορέσει για πάρα πολλούς μήνες. Εγώ καλοκαίρι. Φοράω ακόμα το περσινό. Εντάξει, η Βέρα με κοιτάει, θέλω να πω με ένα ήχο λίγο. Αλλά εντάξει, κάθε χρόνο θα ανανεώνουμε για το γούρι. Φοράτε και τα δύο μετά. Και σήμερα θέλω να πούμε σε αυτό το βίντεο, πάρε με σε παρακαλώ, ότι μπορεί περισσότερο να νομίζετε ότι η πρώτη μέρα της άνοιξης είναι 21 Μαρτίου, αλλά εγώ είμαι εδώ για να αποκαλύψω την αλήθεια, η πρώτη μέρα της άνοιξης είναι σήμερα. Χρόνια πολλά! Και η Εύα γιορτάζει. Αυτό, η πρώτη μέρα της άνοιξης. Δεν χρειάζεται να είναι το κορίτσι που γιορτάζει. Η ευδοκία μας. Τα λέμε 4 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, κάνουμε κόμπο εδώ. Θέλει ένα πολύ 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 σφιχτό κόμπο. Ναι. Zoom στον πιέζουμε, κόμπο. Πιέζουμε και για να σιγουρευτούμε πάλι ότι δεν θεληθεί, κάνουμε και ένα δεύτερο κόμπο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά παίρνουμε το ψαλίδι, αφήνουμε λίγο άκρη για να μπορούμε να κάψουμε. Το μυστικό είναι όταν καίγεται με το χέρι, εντάξει, να το κουμπάμε πάνω στις άλλες κλωστές και είναι σαν να κάνει ένα προστατευτικό κάλυμα που δεν το αφήνει να λυθεί. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάψει πάλι την άκρη του κορδονιού. Άρα, συγγνώμη, για να επιστρέψω αυτό που έλεγα στην αρχή, μας βολεύει και μας εξυπηρετεί καλύτερα να το βάλουμε όντως και να περάσουμε αυτό εδώ, ναι. Το κάνουμε μόνο με τις κλωστές, γιατί ο βασικός μάρτης είναι μόνο με τις κλωστές. Ναι, εντάξει, ναι. Η κατέρα εδώ είναι λίγο μπράβο. Πιο... Και είναι και πιο ωραίο και κρατάει πολύ και περισσότερο. Κρατάει πολύ περισσότερο. Επειδή είπαμε ότι αυτοί που παίρνουν το μάρτι από τον Τζάμτζαφ, τον φοράνε όλο τον χρόνο. Και με την ακρούλα... Τζάμτζαρ.gr Τζάμτζαρ.gr Και ο μάρτης μας είναι έτοιμος. Chase the Sun. Συγχαρητήρια. Και του χρόνου. Καλό μήνα.